Μια φορά και έναν καιρό, σε μια χώρα μακρινή, ζούσε ένα αγόρι, διαφορετικό από όλα τα άλλα. Τον έλεγαν Ευτύχη. Όλα κυλούσαν ήρεμα στη ζωή του, ώσπου κάποτε, πριν πολλά πολλά χρόνια, ένα γεγονός έγινε η αιτία για να δει τη ζωή με άλλα μάτια. Τότε το αποκαλύφθηκε ένα μεγάλο μυστικό. Η λύση σε ένα γρίφο που οι άνθρωποι προσπαθούσαν να λύσουν εδώ και χιλιετίες. Το αποκαλύφθηκε το νόημα της ζωής. Ο Ευτύχης τώρα ξέρει πως η ευτυχία δεν είναι τίποτε άλλο από στιγμές, μικρές, ασήμαντες, αδιόρατες στιγμές. Όπως να σε σκεπάζει κάποιος μέσα στη νύχτα. Να ονειρεύεσαι. Να ξυπνάς από το τραγούδι ενός πουργητιού. Πάνω σε φρεσκοπλημένα μυρωδάτα σεντόνια. Δίπλα σε κάποιον που αγαπάς. Να τον αγγίζεις. Να τον μυρίζεις. Να αισθάνεσαι το ζεστό νερό να πέφτει με δύναμη στο πρόσωπό σου. Το σπίτι να γεμίζει μυρωδιά από φρεσκοψημένο κέικ. Να κρατάς μια ζεστή κούπα όταν έξω κάνει κρύο. Να κόβεις ένα λεμόνι κατευθείαν από το δέντρο σου. Να νιώθεις το δροσερό φθινοπορεινό άνεμο να σου χτυπά το πρόσωπο. Να αισθάνεσαι ελαφρύς και άδειος από σκέψεις. Μέσα στην απόλυτη ηρεμία κάτω από το νερό. Να συνεχίζεις να κάνεις πράγματα που έκανες μικρός. Όταν όλοι τρέχουν κάτω από τις ομπρέλες, εσύ να στέκεσαι κάτω από τη βροχή. Να περπατάς ξυπόλυτος πάνω στο φρεσκοβρεμένο δροσερό γρασίδι. Να βγάζεις βόλτα ένα μπαλόνι. Να πιστεύεις σε πράγματα που δεν μπορούν να εξηγηθούν, πως μια πασχαλίτσα είναι ένας καλός ιονός. Να μη φοβάσαι. Να κάνεις πράγματα που δεν ταιριάζουν στην ηλικία σου. Να ακούς τα κύματα να σκάνε στην ακτή. Να νιώθεις τη γη κάτω από τα πόδια σου. Να μη σκέφτεσαι τίποτα. Να σου ψιθυρίζει κάποιος ένα μυστικό. Να βλέπεις ένα ηλιοβασίλεμα ακόμα κι όταν οι άλλοι ξέρουν πως δεν μπορείς να το δεις. Thank you.